σήμερα, μέρα πανελλαδικής δράσης και ενημέρωσης και διεκδίκησης για την υγεία και τη ζωή, μέτρα δηλαδή προστασίας των εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ. Κάνουμε μια συμβολική κινητοποίηση εδώ σε γνωστή αλυσίδα της Τρίπολης. Έχουν ανταποκριθεί πανελλαδικά δεκάδες σωματεία εμποροϋπαλλήλων. Επίσης έχουν ανταποκριθεί και στηρίζουν τα αιτήματα των εργαζόμενων για την προστασία τους, της υγείας και της ζωής τους. Επίσης δεκάδες σωματεία άλλων κλάδων, όπως και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Αντίστοιχα δηλαδή αυτό που είχε συμβεί τις προηγούμενες μέρες, στις 7 Απρίλη, για τις διεκδικήσεις των υγειονομικών που είχαμε τότε στηρίξει επίσης τα αιτήματά τους. Να πούμε ότι ο κλάδος, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, είναι εργαζόμενοι που αγωνίζονται και παλεύουν για να πάρουν τα απαραίτητα της ζωής τους, τέλος πάντων, αλλά με πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας. Αυτό υπήρχε και πριν την πανδημία. Καταλαβαίνετε ότι τώρα με την πανδημία που έρχονται σε επαφή με χιλιάδες κόσμο και εκατοντάδες κάθε μέρα που εναλλάσσονται συνέχεια, οι πιθανότητες και η έκθεσή τους απέναντι στον κορονοϊό είναι πολύ μεγαλύτερη. Και γι' αυτό το λόγο και για ζητήματα της υγείας και της ασφάλειάς τους, αλλά και για ζητήματα της δημόσιας υγείας, σήμερα προβάλλουμε τα αιτήματά τους μπροστά σε αυτή την πανελλαδική μέρα, συντονισμένα δηλαδή, πανελλαδικά από όλους τους φορείς, τους μαζικούς της κάθε περιοχής. Να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ ασκούνται πιέσεις, δεν τους δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπού, δεν δίνονται οι άδειες ευπαθών ομάδων. Γίνεται αυτό με πάρα πολύ κόπο. Και τώρα, 1,5 μήνα μετά από την έναρξη της πανδημίας, έχουμε καταφέρει με προσπάθειες πολλές και με διεκδικήσεις των ίδιων των εργαζόμενων και των σωματείων τους να πάρθουν κάποια μέτρα προστασίας, όπως στα τζάμια, στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, τα οποία όμως δεν είναι και σε όλα τα καταστήματα. Αλλά υπάρχουν οι πιέσεις και θα μπουν από ό,τι φαίνεται. Μέτρα όπως μάσκες, γάντια και αντισηπτικά στους χώρους. Αυτά κατακτήθηκαν μετά από πολλές πιέσεις. Και βέβαια αυτά δεν είναι και αρκετά. Γιατί σήμερα αυτό που διεκδικούν οι εργαζόμενοι είναι τεστ σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν συμπτώματα, βασικά συμπτώματα απλά. Επίσης, οι σχέσεις εργασίας τους μερικής απασχόλησης να μετατραπούν σε πλήρης απασχόλησης, ακριβώς για να μπορούν να καλύψουν και όλα τα πόστα που έχουν μείνει κενά και να μην υπάρχουν αυτές οι απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις οι οποίες βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα την περίοδο της πανδημίας έχουν πάρει κάποιες περιπτώσεις συμβάσεων, ολιγοήμερων συμβάσεων με κακοπληρωμένες. Επίσης, να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα σε κάθε ταμείο, στα κεντρικά ταμεία, να τηρούνται τα ωράρια, πολύ βασικό, για να μην εξουθενώνονται, γιατί οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ αυτή την περίοδο δουλεύουν 7 μέρες με εξοδοτικά ωράρια, χωρίς ρεπό, και επιβαρύνεται έτσι, καταπονείται δηλαδή κατά πολύ η υγεία τους και είναι και πιο επιρρεπής στο να κολλήσουν την περίοδο της πανδημίας. Και να ισχύσουν τα μέτρα καραντίνας σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Περισσότερο αυτό πρέπει να γίνει απέτηση των ίδιων των εργαζόμενων, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις στην Αθήνα με κρούσματα που υπάρχουν σε χώρους σούπερ μάρκετ και αντί να μπαίνουν σε καραντίνα όλοι οι εργαζόμενοι του χώρου, το μόνο που γίνεται είναι να απολυμμένεται το χώρο και να συνεχίζεται η εργασία του. Αυτά δεν πρέπει να συνεχίσουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημεία διάδοσης του ιού και θα πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα σύμφωνα και με τις οδηγίες των επιστημόνων για να προστατεύονται και οι εργαζόμενοι αλλά και οι καταναλωτές, δηλαδή το κοινό. Εμείς συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις οργανωμένα, καλούμε και τους εργαζόμενους να έρχονται σε επαφή με τα σωματεία τους και με το σωματείο μας εδώ και να διεκδικούμε συλλογικά όλα τα μέτρα που χρειάζεται να παίρνονται για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Εκ μέρους των υγειονομικών χαιρετίζουμε την απόφαση δεκάδων σωματείων και συλλόγων εμποροϋπαλλήλων και του σωματείου εργαζομένων σε εμπορικές επιχειρήσεις του νομού Αρκαδίας να προχωρήσουν σήμερα σε πανελλαδική μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Θεωρούμε καθήκον μας να ανταποδώσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη που εισπράξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας των υγειονομικών που κορυφώθηκαν και την πανελλαδική μέρα δράσης για την υγεία.
Η εκτίμησή μας είναι ότι οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ δουλεύουν όλο αυτό το διάστημα με αυτοθυσία για να μην λείψει τίποτα από κανένα λαϊκό σπίτι. Δουλεύουν τις περισσότερες φορές σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με ολιγόμενες και ολιγόμενες συμβάσεις, χωρίς ρεπό, ακόμα και Κυριακές, είτε είναι ανοιχτά είτε είναι κλειστά τα καταστήματα. Σε αυτή τη βάση παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή καταγγελίες που φτάνουν από σωματεία και από εργαζόμενους σε διάφορα καταστήματα της χώρας σχετικά με τη μητήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας, την παραβίαση των μέτρων της καραντίνας, των ειδικών αδειών, ακόμα και την ερμηνεία σε κάποιες περιπτώσεις και κατατοδοκούν επιστημονικών οδηγιών που θέτουν και τους εργαζόμενους σε κίνδυνο, ειδικά αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τη στιγμή που υπάρχει και τραγική εμπειρία και από το εξωτερικό, από ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες, όπου οι εργαζόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα μετρούν ακόμα και δεκάδες νεκρούς, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, για να μην μετατραπούν και τα καταστήματα σε υγειονομικές βόμβες, με τους τεράστιους κινδύνους και για τους εργαζομένους και για το λαό συνολικά, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη άμεσα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στηρίζουμε με όλα τα μέσα τους εργαζόμενους στο δίκαιο αγώνα τους, που είναι σήμερα εκτεθειμένοι στον ιό, για να με βρεθούν και αύριο εκτεθειμένοι στην ανεργία, για τη μετατροπή των συμβασιών τους σε πλήρους απασχόληση, για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, για την προστασία συνολικά και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Θεωρούμε ότι αλληλεγγύη είναι το όπλο μας τόσο μπροστά στην πανδημία, όσο και στην επίθεση που έχει ξεκολλήσει η κυβέρνηση και το μεγάλο κεφάλαιο στα δικαιώματά μας με το πρόσχημα της πανδημίας.